αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού και διαπρεσβειώντες Παναχράντουδες Πνησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εφτάσαμε εις το τέλος σχεδόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την ερχομένη Παρασκευή θα αναγνωστούν όλοι οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Η επομένη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του Λαζάρου και η μεθεπόμενη είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Θα επαναφέρω εις την μνήμη σας τα συμβουλά στα οποία απίθυνα μόλις αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να νηστεύσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη και την Αγία του Ανάσταση. Όσοι μεν ενίστευσα θα λάβουν τον μισθόν από τον Θεό, ο οποίος καταγράφει λεπτομερώς τας κινήσεις, τας ενθυμίσεις, τους λόγους, τας πράξεις και την διάθεση του καθενός μας. Όσοι δεν ενιστεύσαμε, ας κινήσουμε τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή λίγο το χεράκι μας, να καταγράψουμε στο βιβλίο της ζωής μας, το οποίο θα παρουσιάσουμε εν ώρα κρίσεως, να έχει μέσα έστω και ελάχιστες ημέρες νηστείας. Η νηστεία, αδερφοί μου, και η προσευχή είναι αυτή η οποία, αυτές οι αρετές που πλένουν τα σπληγά της ψυχής μας. Με νηστείαν και με προσευχήν, αν ακούσαμε προηγουμένως των μεγάλων κανόναν, όταν σου επιτεθεί ο εχθρός, λέγει, με νηστείες και με προσευχές διώξε τον αυτό, λέγει, δια να φύγει. Χωρίς νηστεία και χωρίς προσευχήν, ο διάβολος δεν νικέται, αδερφοί μου. Τούτο μας το έδειξε ο Κυριός μας, ο οποίος δι' εμάς ενίστευσε και δι' εμάς επροσευχήθη. Και αν ο βασιλιάς ακολουθεί ένα δρόμο και οι στρατιώτες δεν τον ακολουθούν, δεν λογαριάζονται οπαδοί του βασιλέως. Εάν ο Χριστός μας ενίστευσε και προσευχήθη και εμείς δεν νηστεύουμε και δεν προσευχόμεθα, δεν δικαιούμεθα να λέγουμε ότι είμεθα οπαδοί του Χριστού, αλλά κάνουμε κάτι άλλο, φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο, ένα δικό μας Χριστόν, όπως τον θέλουμε εμείς και αναλόγως με τα σωρέξεις μας προχωρούμε. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί μου, ότι ο Κύριος μας είπε καθαρά, εάν αγαπάτε με, τα σε μας εντολάς τηρήσατε. Εάν αγαπούμε τον Χριστό μας, πρέπει να κάνουμε ό,τι Εκείνος μας είπε και μας εδίδαξε. Αφού φύγουμε από αυτό το θέμα, εισερχόμεθα, αδερφοί μου, στο θέμα της μαγείας, το οποίο θέμα της μαγείας μας απασχόλησε ενός αυτή τη στιγμή και τώρα προχωρούμε για να δούμε και το τέλος αυτών που κάνουν τη μαγεία. Διότι ως τώρα είδαμε εκείνους οι οποίοι τρέχουν στους μάγους. Τώρα θα δούμε τους μάγους που κάνουν τη μαγεία. Ποια είναι η ποινή τους, ποια είναι η καταδίκη τους, ποιον είναι το τέλος τους. Προτού όμως φτάσουμε εις αυτό το τελικό σημείο, θα δούμε κάτι το οποίο ως πρόσθεση στα προηγούμενα γίνεται δυστυχώς με πολύ βία σήμερα. Δηλαδή επληθύνθη το κακό τούτο. Οι μάγοι δεν παραλείπουν να σκοτώνουν ανθρώπους και βρέφη και νέους για να μεταβληθούν, λέγουν αυτοί,
της βρικόλακας για να τους βοηθούν να μεταβληθούν δηλαδή αυτά τα θύματα τους σε διαβόλους για να τους βοηθούν εις τας μαγείας του. Δι' αυτό διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι πολλοί μάγοι κατατρώγουν τα βρέφη, κατασφάζουν τα βρέφη και πηγαίνουν σε νεκροταφεία και κλέπτουν τα φέρετρα των βρεφών. Χάνονται πολλά βρέφη και πολλές φορές συνελήφθησαν αυτοί οι μάγοι να πίνουν το αίμα αυτό των βρεφών. Και εις τούτο το σημείο ακριβώς είναι και το παρόν κεφάλαιο το οποίο θα ειδούμε και θα ακούσουμε. Αυτό το βρικόλακας το οποίο πλιστάκης ακούμε, τι είναι? Βρικόλακας λέγουν ότι από τον τάφο ανασταίνεται ο νεκρός και κάνει μεγάλες ζημίες ή προξενεί κακά ή προξενεί ασθένειες. Επίσης αναφέρεται ότι εάν κάποιος, λέγει, σκότωσε κάποιον σε ένα σημείο, σε εκείνο το σημείο να ακούεται η φωνή εκείνου που εσκότωσε, ή παρουσιάζεται από καιρού εις καιρόν άνθρωπος ο οποίος ομοιάζει με εκείνον το σκοτωμένο. Είναι αλήθεια τούτο ή είναι ψέματα? Θα έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι όπως και αν αποθάνει ο άνθρωπος, είτε με βίαιον θάνατον, δηλαδή με φόνο, είτε δια φυσιολογικού θανάτου, δηλαδή όταν γεράσει ο άνθρωπος και αποθάνει, είτε εκχυλίας μητρός αποθάνει ο άνθρωπος, δηλαδή έχουμε αυτούς τους φόνους που λέγονται εχτρώσεις, όλα αυτά δεν υπάρχει επιστροφή πλέον στον κόσμο. Δεν ανίσταται δηλαδή ο άνθρωπος από τους νεκρούς για να επιστρέψει πίσω. Μετά όταν αποθάνει ο άνθρωπος, μόλις αποθάνει ο άνθρωπος, απέρχεται εις κρίσιν, η οποία κρίσις δεν είναι τελική, δηλαδή δεν είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία που θα κρίνει τον κόσμο τελειωτικά. Η Αγία Γραφή μας μαρτυρεί και μας λέγει ότι απόκειται άπαξ της ανθρώπης αποθανήν, δηλαδή στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος εγεννήθη τον αναμένει ο θάνατος. Απόκειται δηλαδή, έχει ως μοίραν, έχει ως τέλος, έχει ως αποτέλεσμα εκείνος που εγεννήθηκε να αποθάνει μίαν φοράν. Μετά δε θάνατον κρίσις. Μετά αμέσως μόλις αποθάνει ο άνθρωπος, την ιδίαν στιγμή λέγει μεταφέρεται εις κρίσιν. Δεν είναι όμως η τελική κρίση, αλλά είναι η πρώτου τέλους κρίση και ο άνθρωπος δεν εισέρχεται ούτε εις τον παράδεισον, ούτε εις την κόλαση όπως θα εισέρθει την τελευταία παρουσία, στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Αλλά τόσο ο δίκαιος, όσον και ο αμαρτωλός, προαλαμβάνουν τόσον του παραδείσου όσον και της κολάσεως. Δηλαδή ο δίκαιος άνθρωπος όταν αποθάνει δεν εισέρχεται εις το άκρον της τελειότητος του παραδείσου. Ποιος είναι ο παράδεισος? Εισέρχεται όμως εις τον προθάλαμο της πληρότητος του παραδείσου. Δηλαδή προαλαμβάνει τον παράδεισο και βρίσκεται εις μίαν μακαριότητα, εις ένα μέρος το οποίο είναι χαρά πολύ μεγάλη. Δεν είναι όμως η χαρά η τελεία. Τόσον δε και ο αμαρτωλός άνθρωπος
εισέρχεται εις την κόλαση, αλλά όχι εις την τελείαν κόλαση, εις τα τέλεια, εις την τελειότητα της κολάσεως που είναι τα φρικτά μαρτύρια. Εισέρχεται εις έναν μέρος το οποίο προαλαμβάνει της κολάσεως, δηλαδή γεύεται των μαρτυρίων και της οδύνης, του βρυγμού των οδόντων, αλλά όχι το τέλος, το άκρον. Δι' αυτόν τον λόγο πίσω δεν επιστρέφει κανείς και ως εκ τούτου η λέξη βρυκόλακας δεν υπάρχει. Είναι δαίμονες οι οποίοι καρπούνται του τόπου εκείνου εις τον οποίο έγινε ένας άδικος φόνος, είτε έγινε μία άδικος μάχη, διότι υπάρχουν και μάχες οι οποίες γίνονται και στους τόπους εκείνους ακριβώς υπάρχουν οι δαίμονες οι οποίοι καρπούνται αυτής της ευκαιρίας και παρουσιάζονται εκάστοτε εις τους ανθρώπους για να τους δώσουν τάχατες την αντίληψη ότι εκεί υπάρχουν οι αποθαμένοι. Δεν υπάρχουν οι αποθαμένοι. Το ίδιο δε και στα μνήματα. Στα μνήματα πηγαίνουν μερικοί ή μερικές προπάντων, μερικές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν εκεί και κάθονται πάνω από το μνήμα ή του παιδιού των ή του συζύγου των ή του προσφυλούς των προσώπου και κάθονται και του λένε τα προβλήματά τους. Και κλαίουν εκεί και θρυνούν επί ώρες ολόκληρες και του λέγουν «Έτσι και έτσι μου συμβαίνει, αυτό και αυτό μου συμβαίνει». Και νομίζουν ότι ο νεκρός από εκεί τους ακούει. Αυτές είναι οι απάτες και οι πλάνες του διαβόλου, διότι μετά από τον θάνατο του ανθρώπου, οποιουδήποτε ανθρώπου, τόσων προσφυλούς, όσων προσφυλούς προσώπου και αν είναι, δεν έχουμε καμία θέση στον τάφο να πάμε να ομιλούμε. Εκεί που θα ομιλήσουμε είναι η Εκκλησία πλέον και στην Εκκλησία θα ομιλήσουμε του Θεού για να σώσει το πλάσμα μας το οποίο απέθανε δια πρεσβειών της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και των Αγίων τους οποίους επικαλούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις, αδερφοί μου, που ο διάβολος παραμόνευε επί σειράν ετών πλάσματα τα οποία πήγαιναν στα μνήματα και εθρηνολογούσαν επάνω στους προσφυλείς ανθρώπους των. Σας ανέφερα και άλλοτε, θα σας επαναφέρω πάλι στη μνήμη σας το εξής περιστατικό. Εδώ στην περιοχή του Βύρονος υπήρχε ένα πηγάδι, το οποίο πηγάδι επήγαιναν ο κόσμος όλος και έπαιρνε νερό από αυτό το πηγάδι και έπινε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μέσα στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή άνθρωποι που γνωρίζουν αυτήν τη λεπτομέρεια. Κάποτε πέθανε ο σύζυγος μιας γυναικός, η οποία όμως γυναίκα ενόμισε ότι ο άντρας της ευρίσκεται στο μνήμα εκεί και κάθε μέρα επήγαινε ανελειπώς πρωί και βράδυ στο μνήμα και καθόταν επί ώρες ολόκληρες και έλεγε του συζύγου της το τι της συνέβη. Πολλοί την συμβούλευσαν να σταματήσει, πλην όμως υπάρχει και σήμερα, υπάρχει αυτό, ότι ομιλείς σε κάποιον και του λέγεις «Απέθανε ο δικός σου, το πλάσμα σου, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις κάθε μέρα στο μνήμα και να κουβαλάς λουλούδια και να κάνεις αυτά τα οποία κάνεις. Απέθανε το πλάσμα σου. Θα πας μετά 2 ή 3 μήνες στο μνήμα να το καθαρίσεις, να το περιποιηθείς. Θα πας μετά άλλους 6 μήνες και ούτω καθεξής». Αυτοί λέγουν όχι. Τι θα πει ο κόσμος? Μα εδώ δεν είναι τι θα πει ο κόσμος, είναι τι θα πει ο Θεός. Παίρνουν καθεκάς την ημέρα λάδι και βάζουν επάνω στα μνήματα. Αυτά τα λάδια τα παίρνουν οι μάγοι και κάνουν τα μάγια τους. Το λάδι δεν θα το πάρουμε στα μνήματα, αλλά θα το πάρουμε στο μνήμα του Χριστού. Πού είναι το μνήμα του Χριστού? Η Αγία Τράπεζα. Εκεί θα πάρουμε το λάδι. Εκεί θα ανάψουμε το κερί. Εκεί θα πάρουμε το λιβάνι. Όχι στο μνήμα του νεκρού. Ο νεκρός δεν θέλει τίποτε. Είμαι μόνο προσευχή Τρισάγιον μνημόσυνον, ελεημοσύνεση στο όνομά του και
έργα καλά για το όνομά του. Δεν ακούνε δυστυχώς, διότι ου με πείσεις καν με πείσεις. Ομιλείς, συμβουλεύεις, εκείνος τα ίδια. Τα ίδια, τα ίδια. Τι θα πει ο κόσμος, λέγει. Μην ενδιαφέρεσαι, αδερφέ μου, τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο Θεός. Η γυναίκα τώρα, ερχόμεθα για να δούμε το τέλος της γυναίκας αυτής. Επέρασαν 3 χρόνια ολόκληρα. Δεν έπαυσε ουδε μίαν ημέραν πρωί και βράδυ να πηγαίνει στο μνήμα αυτό και να κλαίει. Αλλά υπάρχει ο εχθρός ο οποίος καραδοκεί. Είναι αυτός ο οποίος Πλιστάκης ομολόγησε εδώ και είπε την εξής φράση, ο δαίμονας. Εγώ, λέγει, δεν βιάζομαι όπως βιάζεστε εσείς. Εγώ κάνω τη δουλειά μου αργά και σταθερά. Εσείς, λέγει, βιάζεστε. Εγώ δεν βιάζομαι, λέγει. Πραγματικώς θα το δούμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο διάβολος δεν εβιαζόταν. Επί 3 χρόνια παραμόνευε τα βήματα της γυναίκας αυτής. Και τι κατόρθωσε? Να της βάλει την απόγνωση στην ψυχή της, την απελπισία. Μετά από την απελπισία της έβαλε αμέσως το σπέρμα της αυτοκτονίας. Και μέσα σε αυτή την γυναίκα πλέον είχε εισχωρήσει ο διάβολος, έσπηρε το σπέρμα του, βλάστησε το σπέρμα του, εγκυμόνησε η γυναίκα, έμεινε έγκυος και μετά που έμεινε έγκυος έτεκε την αμαρτία. Ποια αμαρτία έτεκε? Στο πηγάδι εκείνο που επήγαινε ο κόσμος όλος και έπινε νερό, επήγε και τη λέγει, δώσε μέσα σε αυτό το πηγάδι. Και έπεσε μέσα στο πηγάδι εκείνο. Ο κόσμος την ζητούσε δεξιά, αριστερά, χάθηκε, πέρασαν 8, πέρασαν 10, πέρασαν 15 μέρες. Δεν την έβρισκαν πουθενά, ειδοποίησαν τις αστυνομίες, ειδοποίησαν τα πάντα. Μία ημέρα επήγε μία γυναίκα να βγάλει νερό με τον κουβά που έβγαζε και έβγαλε ένα κομμάτι ρούχο, ύφασμα, ένα φόρεμα. Μόλις το έβγαλε το φόρεμα αυτό από μέσα, έπιασε ο κουβάς, έβγαλε από το βάθος του πηγαδιού, παραξενεύτηκε πραγματικά. Ζήτησαν να δουν τι είναι αυτό που ήταν μέσα στο πηγάδι που έπινε ο κόσμος νερό και μέσα σε αυτό βρήκαν την γυναίκα αυτή πνιγμένη. Όσοι έπιναν από εκείνο το νερό, όλοι την αναθεμάτησαν. Πού πήγαινε η ψυχή της? Προσέξατε τι κάνει ο διάβολος, ο οποίος δεν βιάζεται. Επί 3 χρόνια ολόκληρα μαγείρευε, ως ότου έφτασε στο σημείο να πάρει την ψυχή αυτή. Τέλος, αδερφοί μου, στα μνήματα δεν υπάρχουν βρικόλακες, αλλά υπάρχουν τάφοι αμύλητοι και παγωμένοι, μάρμαρα παγωμένα. Στους τάφους δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να τρέχει καθεκά στην ημέρα. Εάν παρακολουθήσετε θα δείτε ότι πλάσματα τα οποία βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις, μπορεί να είναι ο ήλιος να κατακαίει τα πάντα, μπορεί να είναι η βροχή, η παγωνιά, να τρέχουν να πάνε στο μνήμα, να κάνεις τι, αδερφέ μου. Τρέχομεν στα επουσιώδη και αφήνουμε τα ουσιώδη. Αφήνουμε την ουσία, τι θέλει ο Θεός και πηγαίνουμε σε εκείνα που θέλει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος? Δεν μας ενδιαφέρει, αδερφέ μου, τι θα πει ο κόσμος. Κάνε το καθήκον σου απέναντι του Θεού και άσε τον κόσμο να λέει ό,τι θέλει. Πλην όμως εμείς πάντοτε βλέπουμε τον κόσμο και δεν βλέπουμε τον Θεό. Θέλουμε να τα έχουμε καλά με τον κόσμο και κακά με τον Θεό. Εμείς να πηγαίνουμε κόντρα με το θέλημα του Θεού για να αρέσουμε στον κόσμο. Αυτήν τη φράση θα την προσέξουμε πολύ, διότι είναι ένα σημείο το οποίο μας παίρνει ο διάβολος στη ψυχή μας. Εισερχόμεθα λοιπόν, αδερφοί μου, για να δούμε τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας περί του θέματος τούτου. Πάψετε, λέγει, να πιστεύετε πως είναι στοιχεία και νεράιδες. Νεράιδες είναι αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Νεράιδες είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι μεταμορφώνονται οι δαίμονες. Μεταμορφώνονται οι δαίμονες. Παίρνουν όψη ανθρώπου ή σκιές ανθρώπων
ή ζώα ή φωνές αόρατες, οι οποίες ακριβώς ακούνται από κάποιο τόπο, και ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό πιστεύει ότι κάποιος ομιλεί στο μέρος εκείνο. Δεν είναι κανένας, αδερφοί μου. Ο διάβολος έχει τη δυνατότητα να γίνει άγγελος φωτός. Ομοιάζει με φωνή ανθρώπου. Παίρνει την φωνή ενός ανθρώπου που απέθανε. Δηλαδή, σας αναφέρω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα τα μέντιουμ. Τα μέντιουμ, όταν πάει κανείς στα μέντιουμ, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν, μαζεύονται μέσα σε ένα δωμάτιο και μέσα σε εκείνο το δωμάτιο βλέπεις αυτό το πλάσμα, το δυστυχισμένο, το οποίο είναι αντιπρόσωπος εκεί του διαβόλου, αφαιρείται, παίρνει μια έκσταση, ενυπνιάζεται, παίρνει μια αφαίρεση από τον εαυτό του, μένει εκεί εκστατικός, κλεισμένα τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια ακίνητα, φεύγει από τον εαυτό του και φωνάζει τον παππού ή τη γιαγιά ή τον πατέρα ή τον σύζυγο ή το παιδί που επέθανε να έρθει να του πει τι κάνει. Και εκεί πολύ εύστοχα ο διάβολος, επειδή στείνει την παγίδα του, παρουσιάζει αμέσως τη φωνή του παππού και ομιλεί ο διάβολος και λέγει: «Μας είπαν ότι αυτό και αυτό κάνει, αυτό και αυτό ευρίσκεται». Δεν είναι αυτό τίποτε άλλο, ημί μόνο η παγίδα του διαβόλου, η οποία στείνει αμέσως εις το θύμα και παίρνει την ψυχή. Νεράιδες λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η διαφράσεις βρικόλακας. Και τύχη και ριζικά και καλικάντζαρι. Καλικάντζαρι είναι διαβόλοι. Βέβαια οι διαβόλοι αυτή τη στιγμή διάφορες μυθικές παραδόσεις, οι οποίες είναι μέσα στην ειδωλολατρεία, τους βλέπουν κατά το 12ήμερο, δηλαδή από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου που γίνεται ο αγιασμός, βλέπουν τους διαβόλους να κατεβαίνουν από τις καμινάδες, να είναι μέσα εις τα σπίθια τα οποία είναι αποθήκες, τους βλέπουν μέσα εις τα πηγάδια, τους βλέπουν μέσα εις τα σκυλάδες, τους βλέπουν μέσα στα δάση και ούτω καθεξής. Αυτές όλες είναι παραδόσεις, μυθικές παραδόσεις ειδωλολατρείας. Ο διάβολος δεν πάβει να εμφανίζεται βέβαια και να παρουσιάζει την μορφή του είτε σε ζώα, είτε σε ερπετά, είτε σε θηρία, είτε σε αντικείμενα, είτε σε φωνές, είτε πουλιά, είτε οτιδήποτε. Παρουσιάζεται, σε αυτά τα πράγματα παρουσιάζεται ο διάβολος, αλλά ποτέ δεν μπορούμε εμείς να υποστηρίξουμε ότι στο τάδε μέρος ευρίσκεται ο διάβολος και αλλού πουθενά δεν βρίσκεται. Όπου και αν πάμε, ο διάβολος είναι κοντά μας. Όπως είναι ο άγγελος μας στην δεξιά μας πλευρά, ή στην αριστερά μας ευρίσκεται ο διάβολος, ο οποίος πάντοτε εν σπίρι βάζει την διαβολή του. Κάνει αυτό, κάνει αυτό, κάνει αυτό. Αμέσως όμως ακούεται η φωνή του αγγέλου μας εκ δεξιών, ο οποίος λέγει: «Μη το κάνεις, διότι δεν το θέλει ο Θεός». Και εσύ μένεις τώρα εις τις δύο αυτές φωνές. Εις ποιον θα ακούσεις? Να ακούσεις τον άγγελό σου, κέρδισες. Εάν ακούσεις τον διάβολο, έχασες την ψυχή σου. Νεράιδες λοιπόν και καλικάντζαροι και ριζικά και τύχες, διότι όποιος ομολογεί πως είναι τύχη και ριζικά και επίλυπα πίπτει από το δόγμα εις το φρόνημα των χριστιανών κατά των Αναστάσεων των Σιναήτην, ο οποίος λέγει: «Η χριστιανός ομολογήσει τύχη», λέγει, «εξέπεσε των χριστιανών δόγματος και φρόνηματος». Αδερφοί μου, η λέξη τύχη την είχα πει κάποτε σε ένα μου κήρυγμα με τη βοήθεια του Θεού μας και είπα ότι η τύχη δεν ερμηνεύεται, ούτε την ερμήνευσε άνθρωπος, ούτε ερμηνεύεται. Τι είναι τύχη? Τύχη δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια τουρκική φράση η οποία ονομάζεται κισμέτ. Κισμέτ είναι τύχη, τουρκικό. Εις των χριστιανών δεν υπάρχει τύχη, αλλά προσέξετε τι υπάρχει. Πρόνοια Θεού. Πρόνοια Θεού.
ο Θεός είναι που προνοεί για το πλάσμα του. Στον χριστιανόν τύχη δεν υπάρχει. Παίρνει ένα φτωχός ένα λαχείο, τον οποίο ο Θεός βλέπει, ο οποίος είπε «εμών εστί το χρυσίον και εμών εστί το αργύριον». Ο Θεός το κρατεί και το χρυσάφι στα χέρια του, ο Θεός κρατά και το αργύριον, το ασήμι στο χέρι του. Σε όποιον θέλει ο Θεός το δίδει. Εκείνη τη στιγμή η φτωχιά, η χείρα με τα ορφανά της, επήρε ένα λαχείο και κέρδισε ένα ποσό χρημάτων. Δεν μπορεί τη στιγμή εκείνα να ανοίξει το στόμα και να πει «η τύχη», «η τύχη μου». Όχι, θα ευχαριστήσει τον Θεό και θα πει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Επί την ευκαιρία για να σας δώσω να δείτε πόσο ο Θεός προνοεί, αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε μια φτωχιά γυναίκα, πάρα πολύ φτωχιά, αγράμματη παντελώς. Παντελώς. Αυτή η φτωχιά γυναίκα, βγάζουν και οι Τούρκοι εκεί λαχεία, αυτά τα οποία βγάζουμε και εμείς κάθε εβδομάδα. Αυτή επήγαινε σε μία τράπεζα και έμπαινε μέσα στα παιδιά εκείνα τα οποία ήσαν υπάλληλοι της τραπέζης και επήγαινε συγκεκριμένα σε ένα άτομο και του έλεγε «Εκέρδισε το λαχείο μου?» Ο υπάλληλος της έλεγε «Πού είναι το για να το δω?» «Εγώ δεν κρατώ», λέγει, «αμα θέλει ο Θεός όμως θα κερδίσει». Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, πάλι πήγαινε στον ίδιο τον υπάλληλο και του έλεγε «Εκέρδισε το λαχείο μου?» Της έλεγε «Δώσε μου το λαχείο σου για να δούμε αν κέρδισε». «Εγώ δεν κρατώ», του λέγει, «αλλά όταν θέλει ο Θεός θα κερδίσω». Κάθε εβδομάδα συνέβαινε αυτό συνεχώς και οι υπάλληλοι αναμεταξύ τους την πιάσανε στο κορόιδο. Και εκείνη τους έλεγε «Μη γελάτε, όταν θέλει ο Θεός θα κερδίσω». Προσέχετε να δείτε πώς το πλάσμα όταν πιστεύεις στο Θεό τι είναι. Μίαν καλή Δευτέρα παρουσιάστηκε πάλι εκεί στον ίδιο υπάλληλο και του λέγει «Κέρδισε το λαχείο μου?» Και άρχισαν αυτοί αναμεταξύ του να την κοροϊδεύουν. Εκεί υπήρχε και κάποιος σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος αντελήφθηκε την κατάσταση. Γυρίζει και τους λέγει «Γιατί κοροϊδεύετε αυτό το πλάσμα? Τι σας έκανε? Αυτή πιστεύει στον Θεό ότι θα κερδίσει. Εσείς γιατί την περιγελάτε? Όταν θέλει ο Θεός θα κερδίσει. Ορίστε κύριε, το πρώτο λαχείο το κέρδισα εγώ. Δώστε τη στα χρήματα». Την ίδια στιγμή εκείνη άρχισε να δοξάζει τον Θεό. «Είδατε», τους λέγει, «άπιστοι που δεν πιστεύετε. Να το, εκέρδισα ή δεν εκέρδισα?» Μάλιστα. Αδερφοί μου, ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Αυτή είναι η πίστη μας στον Θεό. Δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή τίποτε να πούμε, ό,τι κι αν έχουμε στον κόσμο τούτο, να ξέρουμε ότι ο Θεός μας το δίνει. Δεν θα πούμε ποτέ ότι είναι τύχη. Να φύγει από το στόμα μας η λέξη αυτή και να λέγουμε πάντοτε «όταν θέλει ο Θεός και ο Θεός μου το έδωσε». Είτε το καλό, είτε τη δοκιμασία, είτε τη θλίψη, είτε τον πόνο, είτε την αρρώστια. Λέγει δε και ο Ισαΐας «οι ετοιμάζονται στο δαιμονείο τράπεζαν και πληρούνται στη τύχη κεράσματα». Πάλι και εδώ ο προφήτης Ισαΐας καυτηριάζει το πλάσμα το οποίο ομιλεί για τύχη. Τύχη δεν υπάρχει. Παύσατε από το να παρατηρείτε των πουλιών τα σφωνάς και τα πετάσματα. Παύσατε από το να δένετε ανδρόγυνα. Αυτή η τάση στην Ελλάδα είναι φοβερή, αδερφοί μου. Πάρα πολύ φοβερή. Να γεμίζουν οι εκκλησίες από εχθρούς την ώρα που παντρεύεται το πλάσμα για να προσπαθήσουν να το δέσουν με τους διαβόλους. Με τα φυτίλια από τις λαμπάδες του γάμου, με τους πάγκους, με τις κλωστές, με τα σχοινιά. Προσέξτε αυτό το πράγμα, είναι φοβερό, αδερφοί μου. Έχουμε καταντήσει από ένα χριστιανικό κράτος σε ένα ειδωλολατρικό κράτος. Φεύγετε από εκείνους που κατασκευάζουν φυλαχτά και να τα ζητείτε από εκείνους που τα κατασκευάζουν με επιμονή, με πείσμα, «δώσ' μου φυλαχτό».
ο μάγος θα σου δώσει οπωσδήποτε, ενώ σου το ζητάς θα σου το δώσει. Τι έχει μέσα όμως? Έχει δέρματα από φίδια, έχει κόκαλα από νυχτερίδες, έχει άλλα ερπετά, οτιδήποτε φανταστεί το μυαλό μας, μέχρι ποντικούς, μέχρι σαύρες, μέχρι σκορπιούς, μέχρι ό,τι φανταστείτε, από χώματα νεκρών, από μαλλιά και ούτω καθεξής. Δεν είναι μικρά τα πράγματα τα οποία ακριβώς καταντήσαμε, να αφήσαμε τον Θεό μας, ο οποίος με παράπονο λέγει «Εμέ πηγήν ύδατος ζωής», λέγει, «με εγκατέλειψαν και όριξαν εν εαυτής φρέαρσιν τετριμένων». Εγώ, λέγει, που είμαι η πηγή καθαρή, λέγει, το νερό, το κρίσταλλο, το καθαρό, το οποίο δίδω, λέγει, για να ξεδιψάσει ο άνθρωπος, η πηγή, λέγει, καθαρή, με εγκατέλειψαν και πάνε στα πηγάδια τα οποία είναι γεμάτα από βρωμιά για να πιούνε να χορτάσουν. Αυτό πάθαμε οι χριστιανοί. Σας είπα και άλλοτε ότι ο Σάκης γίνονται θεμέλια, βέβαια δεν ξέρω τώρα τον τελευταίο καιρό τι γίνεται, αλλά ο Σάκης έβαζε θεμέλια των σπιθιών, έβλεπε τον νοικοκύρη, την νοικοκυρά να κρατάει έναν κόκορα και να πηγαίνει καμαρωτή για να τον σφάξει στα θεμέλια. Αυτά είναι τα κακά, τα μεγάλα, τα ειδωλολατρικά, τα οποία ακριβώς σας είπα και άλλοτε ότι επίστευαν ότι στο μέρος εκείνο υπάρχει ένας δαίμονας, ο οποίος κρατούσε το χώρο, έπρεπε να του δώσουν αίμα και έσφαζαν και τα παιδιά τους εις τα θεμέλια των οικειών για να χτίσουν τις οικίες. Και τούτο ακριβώς υπάρχει μέχρι σήμερα. Αφού δεν ήρθε ο Υιός του Θεού, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ήρθε εις τον κόσμο και έγινε άνθρωπος και έκανε αποστόλους και κήρυξαν το Ευαγγέλιο εις όλον τον κόσμο, όλα αυτά κατηργήθησαν και αφανίστησαν, και μαζί με αυτά αφανίστηκε ο διάβολος και όλη η δύναμή του και όλη του η εξουσία. Δεν υπάρχει διάβολος. Ο διάβολος υπάρχει ως νήπιον. Δύναμης διαβόλου δεν υπάρχει. Είπαμε στην περασμένη μας συνάντηση ότι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από σένα εξαρτάται αν υπάρχει διάβολος, λέγει. Όταν του κάνεις το θέλημά του είναι πάνω από την κεφαλή σου. Όταν δεν του κάνεις το θέλημά του και κάνεις του Θεού το θέλημα, είναι νήπιο που τον πατάς, λέγει, και δεν έχει καμιά δύναμη. Εξαρτάται λοιπόν από εμάς ο διάβολος αν υπάρξει ή αν δεν υπάρξει. Αν είναι ανύπαρκτος ή υπαρκτός. Ανύπαρκτος δηλαδή όχι με την τελική, την τελεία έννοια ανύπαρκτος, διότι υπάρχει. Ανύπαρκτος στην δύναμη. Όχι υπαρκτός, αδύνατος παντελώς, οπότε δεν τον υπολογίζεις. Εάν όμως κάνουμε το θέλημά του, αυτός φουντώνει, μεγαλώνει και βγαίνει πάνω από την κεφαλή μας και μας οδηγεί και μας διδάσκει και μας σοφρονίζει με το θέλημά του. Και ποιο είναι το θέλημά του? Να κάνουμε το δικό του και όχι το δικό του Θεού. Τούτα όλα τα οποία είπαμε δεν υπάρχουν στα έθνη, υπάρχουν μόνο στους χριστιανούς. Και είναι φοβερό τούτο το κακό. Και οι δαίμονες ακόμη σας περιγελούν με αυτές τις φαντασίες, σαν άγνωστα παιδιά, λέγει, σας χωρίζουν από την πίστη του Χριστού, όπως τα μικρά τα μωρά που όπου το πλανήσεις και το πάρεις, έτσι παθαίνουν οι σημερινοί χριστιανοί. Όλοι δε οι σοφοί της Εκκλησίας μας διδάσκαν ή μας πληροφορούν πως βρικόλακες δεν γίνονται ποτέ, ούτε είναι εις τον κόσμο, επειδή τα προπολού αποθαμένα σώματα είναι αδύνατο να έχουν αίμα. Είναι αδύνατο να σηκώνονται από τα μνήματα και να έρχονται να σας πειράζουν. Αλλά η δική σας απιστία, ο ειδικός σας φόβος, η πρόληψη, η απιστία που έχετε εις τον Θεό, αυτά γίνονται αιτία να φαντάζει στους οφθαλμούς σας ο διάβολος τους νεκρούς πως έχουν αίμα και πως βγαίνουν από τους τάφους. Εδώ εισερχόμεθα σε ένα σημείο το οποίο ακριβώς πλανούνται πολλοί χριστιανοί σήμερα. Σας ετώνησα πλιστάκης ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Το είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας καθαρός. Εκτός της Εκκλησίας ουκέστη σωτηρία. Τι γίνεται? Πολλοί μάγοι γεμάτην εικόνες, καντήλια, και πηγαίνουν ο κόσμος και εκεί η μάγισσα
ή ο μάγος, τους λέγουν το εξής: για να θεραπευτείς πρέπει να πας στην εκκλησία. Αυτή η πλάνη είναι πολύ φοβερή, αδερφοί μου, διότι δεν περιμένουμε το διάβολο να μας πει να πάμε στον Χριστό. Διότι ο διάβολος θα ρίξει, όπως σας είπα και άλλοτε, ένα μικρό ψαράκι για δόλωμα για να πιάσει έναν καρχαρία. Αυτός ο μάγος και η μάγισσα που έχει τις εικόνες και τους σταυρούς, εκείνη τη στιγμή που θα σου πει να πας στην εκκλησία, είναι ακριβώς το δόλωμα. Και αυτό συμβαίνει σχεδόν καθεκά στην ημέρα εδώ εις των Ιερών Ναών. Έρχονται και λέγω, ποιος σε έστειλε? Επήγα, λέγει, σε μια γριά που είχε εικόνες και με σταύρωσε και μου είπε να πας στην εκκλησία να γίνεις καλά. Καλά, λέγω, ήταν ανάγκη να πας στη γριά για να έρθεις εδώ? Μα δεν μου είπε τίποτε κακό. Το ξέρω ότι δεν σου είπε κακό ο διάβολος, αλλά είναι το διάβολος που σου μίλησε, δεν σου μίλησε ο Θεός. Έπρεπε να μην πας εκεί. Μα ήταν Αγία. Παιδάκι μου, έπρεπε να μην πας εκεί. Επήγες εκεί, επήγες στο διάβολο. Είχε πετραχύλιν αυτή? Όχι, λέγει, δεν είχε. Το λοιπόν, πώς επήγες εκεί? Το κακό που έπραξες είναι ότι έφυγες από τον Χριστό και επήγες στην πόρτα του διαβόλου για να έρθεις στον Χριστό. Μα και εκείνη μου καλά μου είπε. Δεν μπορεί να βγάλεις πέρα. Το νόημα δεν το έπιασε, δεν το κατάλαβε το νόημα. Το νόημα είναι να μην πας στην πόρτα του διαβόλου. Και όταν φώναζε ο διάβολος εις τους Φιλίππους, η κόρη η οποία ήταν δαιμονισμένη, εις τον Παύλον και τον Σίλαν, ότι αυτή είναι οπαδοί του Χριστού και καταγγέλουν ημίν σωτηρία, έλεγε αλήθεια. Ποιος την έλεγε όμως την αλήθεια αυτή? Την έλεγε ο διάβολος. Ο Απόστολος Παύλος του ήκουσε? Δεν ακούσε του διαβόλου, αλλά τον εξόρισε από μέσα στο παιδί, και τότε έπαυσε το παιδί εκείνο, η κόρη εκείνη, να λέγει αυτά τα λόγια. Εις αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι δεν μπορεί να πάσεις στον μάγο που επειδή έχει εικόνες να σου πει να πάσεις στην εκκλησία. Στην εκκλησία σε διδάσκει το Ευαγγέλιο να πας και να μην χωρίζεις από την εκκλησία και οι πατέρες της εκκλησίας. Δεν είναι ανάγκη να σου το πει ο Σατανάς. Αλλά εις αυτό το θέμα για τις Άγιες εικόνες έχουμε ένα άλλο σοβαρό. Είναι οι λεγόμενοι αναστενάριδες. Αυτοί οι αναστενάριδες παίρνουν τις εικόνες, ανάβουν κάρβουνα και πατούν πάνω στα κάρβουνα με τις εικόνες και χορεύουν και δεν κατακαίονται. Δεν κατακαίονται όντως από τις εικόνες ή μήπως κατακαίονται υπλά από τον διάβολο? Διότι εμείς τους βλέπουμε να μην κατακαίονται τα πόδια τους, να μην βγάζουν σημάδια ότι εκάησαν τα πόδια τους. Πλην όμως είναι οι εικόνες που τους βοηθούν και δεν καίονται, ή μήπως είναι ο διάβολος? Και σε αυτήν την κατάσταση, αδερφοί μου, θα βρούμε πολλούς οπαδούς των αναστενάριδων, μάλιστα με φανατισμό μεγάλων. Πολύ μεγάλο φανατισμό. Αν μπορέσεις, μίλησέ τους πως δεν είναι οι Άγιοι που τους κρατούν τα πόδια εκεί και δεν καίγονται. Εάν του πεις ότι είναι διαβόλοι, θα σε ρουφήξουν το αίμα. Δεν επιδέχονται τίποτε. Είναι σε τόσο τυφλοί μέσα σε αυτήν την πλάνη του διαβόλου, που δεν επιδέχονται καμία συμβουλή, δεν επιδέχονται καμιά οδηγία, δεν δέχονται καμία συζήτηση. Είναι, λέγει, οι Άγιοι. Ποιοι Άγιοι, αδερφέ μου? Οι Άγιοι κρατούν αυτήν την κατάσταση την οποία κρατάς εσύ? Αυτή είναι η κατάσταση, αδερφοί μου, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην ειδωλολατρία, που πιστεύει ότι τα είδωλα θα τον σώσουν από δύσκολες στιγμές. Γιατί όμως οι δαίμονες διαμέσου των εικόνων ενεργούν? Όπως είδαμε τους αναστενάριδες πάνω στα κάρβουνα και δεν καίονται. Γιατί, εφόσον κρατούν τις εικόνες, γιατί οι διαβολοί πάνε στις εικόνες και δια των εικόνων παρασύρουν τους ανθρώπους ό,τι δεν καίονται? Ο διάβολος, λέγει, τόσο ανέσχυντος είναι, λέγει, και τόσο, λέγει, ούτως ώστε απετόλμησε όχι να πλησιάσει τας Αγίας εικόνας, όχι μόνο τας Αγίας εικόνας να πλησιάσει, αλλά και να πλησιάσει και να πάρει μαζί του αυτό, τούτο, το θεοϋπόστατον σώμα του Κυρίου μας. Ετόλμησε και πήρε τον Χριστό μας στα χέρια του.
που ή το ηνωμένο με την θεότητα υποστατικός και να το ανεβάσει πότε εις το πτερύγιον του ναού και πότε εις όρος υψηλών, πηγαίνει σε μίαν εικόνα και ευωδιάζει η εικόνα. Μη δώσεις εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη μη δώσεις, διότι είναι δυνατός ο διάβολος εκείνη τη στιγμή να σου πει ότι είσαι Άγιος. Να σε παραπλανήσει ό,τι αγίασες και εκείνη τη στιγμή να αγιάζει η εικόνα, ευωδιάζει. Μη δώσετε εμπιστοσύνη, αδερφοί μου. Είναι τόσο πλάνος και τόσο κακούργος που δεν φύδεται, τολμηρός λέγει και ανέσκυντος, και εμπαίνει στις αγίες εικόνες. Αφού αυτόν τον Χριστόν μες τον ίδιο τον πήρε στα χέρια του, θα φοβηθεί την εικόνα? Δια τούτο πρέπει οι Άγιοι Αρχιερείς να εμποδίζουν τους χριστιανούς από το να βαστάζουν τις Αγίες εικόνες και να κάνουν τα διάφτα με επιτίμια και αφορισμούς, λέγει. Ως εδώ όμως, αδερφοί μου, θα σταματήσουμε. Είναι αρκετά όσα ακούσαμε και με τη βοήθεια του Θεού, εκείνο το οποίο ήθελα να επισημάνω εν κατακλείδι, ως συμπέρασμα δηλαδή, είναι να προσέχουμε πολύ, πάρα πολύ, στας πλάνας, στις παγίδες του διαβόλου, ο οποίος πράττει το πάνι για να μας πάρει την ψυχή μας. Προσέχετε πολύ στο θέμα το οποίο σας ανέφερα άλλοτε. Μην ομιλείτε για όνειρα που βλέπετε. Μην ομιλείτε για όνειρα που είδετε και να λέτε «Α, είδα κάτι και κάτι θα μου συμβεί» ή «Είδα κάτι και βγήκε αληθινό». Και να τρομοκρατήσετε, διότι ο διάβολος μπορεί να σας βάλει όνειρα τα οποία είναι αληθινά. Μη πιστεύετε, αδερφοί μου. Σας αναφέρω την Οσίαν Πελαγίαν στην Τίνον, η οποία παρουσιάστηκε η Παναγία μας Κυριακήν ημέραν, την ίδια ώρα που είπεν στην Αγία Πελαγία, θα πάσει στο τάδε χωράφι της, λέγει, του τάδε ανθρώπου, θα σκάψετε να βρείτε την εικόνα μου. Και η Αγία Πελαγία φοβήθηκε ότι το διάβολο σηκώθηκε, έκανε την προσευχή της και δεν είπε σε κανένα τίποτε. Της είπε δε η Παναγία ότι να το πει στο δεσπότη, και εκείνη λέγει ο διάβολος είναι. Την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια μέρα, η Κυριακή ημέρα, την ίδια ώρα, με τα ίδια λόγια, της είπε πάλι τα ίδια. Σου είπα, της λέγει, την πρώτη φορά να πας στο δεσπότη και να του πεις ότι στο τάδε χωράφι είναι η εικόνα μου και να πάτε να σκάψετε να τη βρείτε. Και εκείνη πάλι η Αγία γυναίκα εφοβήθη ότι το διάβολος και την πλανούσε και δεν είπε τίποτε. Και την τρίτη φορά, Κυριακή ημέρα, την ίδια ώρα πάλι, ήρθε η Παναγία μας, όχι πλέον σε όνειρο, αλλά σε οπτασία. Παρουσιάστηκε μπροστά της, όπως βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Και εκείνη τη στιγμή της ομίλησε και της λέγει, «Διατί δεν έκανες τούτο που σου είπα?» «Εάν δεν το κάνεις ούτε τώρα», της λέγει, «θα σου σβήσω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής». Και εκείνη η Αγία γυναίκα τι είπε? «Και ποια είσαι εσύ?» Και απήντησε η Παναγία μας, «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη». Και πρόσθεσε η Αγία Πελαγία, «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξα». Και εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας έγινε άφαντη, αλλά μέσα στο δωμάτιο, το δωματιάκι της, το κελάκι της, επληρώθη ως μης παραδείσου. Και το φως εκείνο το έβλεπε μπροστά της. Και τότε ξεκίνησε η Αγία Πελαγία. Προσέξετε με τι τρόπο. Μία, δύο, τρεις φορές τα ίδια λόγια, την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα, με την εμφάνιση όμως της Παναγίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να πλανόμεθα ποτέ ποτέ στη ζωή μας. Να είμαι προσεκτική, αδερφοί μου, διότι από εδώ διδάχθημα πολλά εμείς. Σας τα λέγουμε από πείρα, γιατί διδαχθήκαμε τόσα πολλά από εδώ που ο διάβολος είναι το έτοιμο να μας κατακριμνήσει. Προσέχετε, μη πάθετε κακό. Αυτά έχω να πω. Με τη βοήθεια του Θεού εύχομαι καλή Ανάσταση.
Φόντα μεγάλη.